Αιγαία μνημεία. Τα αποτυπώματα των αρχαίων πολιτισμών όπως έφτασαν στις μέρες μας. Τεκμήρια από το παρελθόν. Ενίγματα που η λύση τους οδηγεί στη γνώση. Ο σημερινός άνθρωπος, νιώθοντας γοητεία και επιδιώκοντας την αυτογνωσία, προσπαθεί να τα ερμηνεύσει με εφόδια τη φαντασία και την επιστήμη. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αποτέλεσε τη βάση του σύγχρονου πολιτισμού στις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής και φιλοσοφικής σκέψης, στις καλές τέχνες, τη λογοτεχνία, αλλά και στη μαθηματική σκέψη. Ωστόσο, η λάμψη των φιλοσόφων άφησε στη σκιά τα τεχνικά και τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής. Σε αυτό βοήθησε και η κατεύθυνση της μελέτης της αρχαίας Ελλάδας από μεγάλη μερίδα μελετητών. Οι αρχαίοι Έλληνες, λοιπόν, δεν ασχολήθηκαν με την τεχνολογία. Ή μήπως ασχολήθηκαν. Το 1900, ένα καΐκι με σφουγγαράδες από τη Σίμη συναντά μεγάλη θαλασσοταραχή και αναζητάει καταφυγείο σε ένα μικρό νησί νότια των Κυθύρων, τα Αντικύθυρα. Όταν ο καιρός σκοπάζει, ο καπετάνιος δίνει εντολή στους βουτυχτές να ψάξουν στο βυθό για σφουγγάρια. Οι δίτες, μέσα στο ημίφος των 50 μέτρων, διακρίνουν ένα σωρό από αγάλματα, χάλκινα και μαρμάρινα. Ένα αρχαίο ναυάγιο. Το έβριμα αναφέρεται στις αρχές και το ελληνικό κράτος, με τα πενιχρά μέσα της εποχής, αποφασίζει την ανέλκυση. Την επόμενη χρονιά, δίτες από την Κάλυμνο, με τη βοήθεια του ελληνικού πολεμικού ναυτικού που διαθέτει διαδοχικά 3 σκάφη, δουλεύουν επί 10 μήνες ανελκύοντας έναν απίστευτο καλλιτεχνικό θησαυρό. Πάνω στη σπουδή της περισύλλογης, ένας δίτης θα βρει ένα περίεργο μεταλλικό αντικείμενο. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί και η οξείδωση το έχουν καλύψει. Μετά από σύντομη παλινοδία, αν αξίζει τον κόπο να ανελκυστεί, το βάζει στο δίχτυ. Σε αυτή την επιχείρηση ανελκύονται χάλκινα και μαρμάρινα αγάλματα, μεταξύ των οποίων και ο περίφημος έφηβος των Αντικυθύρων. Αλλά και άλλα ευρήματα που στολίζουν σήμερα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Οι αρχαιολόγοι επί μήνες ασχολούνται με τα εντυπωσιακά γλυπτά του ναυαγίου και δεν δίνουν σημασία στο περίεργο χάλκινο αντικείμενο. Ανασύρθηκαν 108 αντικείμενα από μάρμαρο και χαλκό κυρίως, αγάλματα, αγαλμάτια, πάρα πολλά αγγεία για τη χρήση του πληρώματος αλλά και για εμπορία, διότι βρέθηκαν αγγεία σημαίνια, γυάλινα, κάποια από τα οποία ήταν ανέπαφα, κομμάτια από το ξύλο του πλοίου και πολλά άλλα μικροαντικείμενα. Τα αντικείμενα χρονολογούνται από τον 4ο π.Χ. έως τον 1ο π.Χ. Με την επιχείρηση των Αντικυθύρων, η Ελλάδα μπαίνει στο χώρο της ενάλειας αρχαιολογίας. Κατά παντήξωες συνθήκες, καθώς ένας δίτης έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο έμειναν παράλυτοι, ανελκύεται ένα σπουδαίο σύνολο ευρημάτων. 8 μήνες μετά, στις 17 Μαΐου του 1902, ο Βαλέριος Στάης, διευθυντής του μουσείου, εξετάζει το περίεργο αντικείμενο. Παρατήρησε ένα τμήμα του, έναν οδοντοτό τροχό, και καταφέρνει να διαβάσει στις δυσανάγνωστες επιγραφές αστρονομικούς όρους. Ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι το ταπεινό μεταλλικό έβριμα είναι κάποιο είδους μηχανισμός. Ο μηχανισμός όμως είναι εντελώς διαβρωμένος από τη θάλασσα και οι επιγραφές είναι αδύνατο να διαβαστούν. Ελάχιστα γράμματα διακρίνονται, ενώ η διάβρωση έχει καλύψει τα πάντα. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι πρόκειται για αστρολάβο ή κάποιο αντίστοιχο ναυτιλιακό όργανο. Ο επιστημονικός κόσμος στρέφει το ενδιαφέρον του πάνω του.
Στη βιβλιοθήκη του Μουσείου, στον κατάλογο των ευρημάτων των αντικυθύρων, ο Σβορώνος σημειώνει πως το συγκεκριμένο εύρημα μοιάζει με τα τωρινά ρολόγια και προβληματίζεται, αναρωτιέται μήπως έχει σχέση με αστρονομικές μετρήσεις. Θα περάσουν αρκετά χρόνια και ο Ντέρκ Ντε Σόλα Πράις, Βρετανός καθηγητής της ιστορίας της επιστήμης του Πανεπιστημίου Yale της Αμερικής, θα μελετήσει ξανά τον μηχανισμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ερμηνεία του οργάνου ήταν η οξείδωση που είχε υποστεί επί αιώνες στο βυθό της θάλασσας. Τα εξαρτήματά του είχαν συσσωματωθεί και η διερεύνηση του εσωτερικού ήταν αδύνατη. Το 1971 ο Πράις συνεργάζεται με το ερευνητικό κέντρο Δημόκρητος και τον διδάκτορα πυρηνικό φυσικό Χαράλαμπο Καράκαλο. Η ιδέα ήταν να ακτινοβοληθεί ο μηχανισμός με ακτίνες Χ και Γ. Τα αποτελέσματα της ραδιογράφησης ήταν εκπληκτικά. Η άμορφη μάζα από οξυδόσεις αποκάλυψε το εσωτερικό της. Γρανάζια διαφόρων μεγεθών και ρόλων συνθέτουν ένα πολύπλοκο μηχανισμό. Οι αρχικές υποθέσεις αναθεωρούνται. Ο μηχανισμός φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό αστρολάβο. Καταμετρώνται 30 γρανάζια που περιστρέφονται γύρω από 10 άξονες και 5 διαβαθμισμένες πλάκες. Μετά από επίμονες προσπάθειες, διαβάζονται πάνω από 780 γράμματα και αριθμοί από τις επιγραφές. Μπροστά στα μάτια των επιστημόνων αποκαλύπτεται ένας εξαιρετικά πολύπλοκος μηχανισμός. Τι πραγματικά ήταν η συσκευή? Τι υπολόγιζε? Ποιος και πότε την έφτιαξε? Τα κομμάτια της συσκευής που σώθηκαν είναι βασικά 7. Ερευνώνται διεξοδικά. Μετά από μελέτες, εκτιμάται ότι στην μπροστινή πλευρά του οργάνου η μοναδική διαβαθμισμένη πλάκα φέρει ενδείξεις σχετικά με τον ήλιο και τη σελήνη και τις κινήσεις τους. Σε 2 ομόκεντρους διαβαθμισμένους κύκλους παρουσιάζονται ο ζωδιακός κύκλος και στοιχεία από την κίνηση αστέρων, πλανητών και σχηματισμών. Οι ενδείξεις του οργάνου θα δίνονταν με περιστρεφόμενους δείκτες πάνω στις πλάκες. Οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν ως ένα ημερολογιακό υπολογιστικό μηχάνημα, όπου ανάλογα με την περιστροφή των δίσκων δίνει πληροφορίες για την ανατολή και δύση σημαντικών ουράνιων σωμάτων, τη θέση και το μέγεθος της σελήνης. Τα σπαράγματα των επιγραφών δείχνουν ότι εκτός από τις επιστημονικές ενδείξεις παρέχουν και οδηγίες χρήσης της συσκευής. Μετά από μελέτες και εργασίες χρόνων, οι ερευνητές είναι πλέον σε θέση να ανακατασκευάσουν το μηχανισμό. Και ο Ντέρεκ Ντε Σόλα Πράις χαρίζει στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών ένα ομοίωμα του μηχανισμού έτσι όπως θα έπρεπε να ήταν. Τα νέα δεδομένα πυροδοτούν ακόμα περισσότερο τις συζητήσεις και τις αντεγκλήσεις σχετικά με το όργανο, ενώ ζωηρή είναι η συζήτηση για τις τεχνολογικές δυνατότητες των αρχαίων Ελλήνων. Θα υπομνήσουμε ότι η ανάπτυξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα ήταν επαρκής, ώστε να μπορεί να μελετηθεί και να κατασκευαστεί ένας τέτοιος μηχανισμός που μας φαίνεται λίγο περίεργος. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να έχεις γρανάζια για αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν και 30 γρανάζια μέσα. Η ιδέα όμως των γραναζιών ήταν γνωστή ήδη από τις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, από τον ψευδό Αριστοτέλη, ο οποίος περιγράφει πώς μπορεί να μεταδοθεί η κίνηση η κυκλική από έναν κύκλο σε έναν πολύ μακρινό, χάρη σε μια σειρά από εφαπτόμενους κύκλους. Η ιδέα ήταν εκεί. Η πράξη ήταν εκεί. Ο Κτησίβιος, πάλι στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα, κατά τον Βιτρούβιο, είχε κατασκευάσει το υδραυλικό του ρολόι να δουλεύει με γρανάζια. Τι άλλο χρειαζόμαστε για να κάνουμε το μηχανισμό των αντικυθύρων? Αστρονομικές γνώσεις. Οι αστρονομικές γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων εκείνη την εποχή ήταν στον κολοφόνα. Άλλωστε, ο Κέπλερ και ο Κοπέρνικος θα καθυστερούσαν ακόμα 1500 χρόνια γι' αυτό ή και 2000. Ώστε
οι αστρονομικές γνώσεις υπήρχαν. Μεταλλοτεχνία είχαν ώστε να μπορούν να φτιάσουν όλα αυτά τις λεπτές πλάκες, να τις κόβουν κτλ. Από βρούντζο, από κρατέρωμα. Μα οι μεταλλουργικές και μεταλλευτικές γνώσεις των Ελλήνων είχαν οδηγήσει σε απείρως πιο περίπλοκα κατασκευάσματα, όπως είναι οι διάφοροι κρατήρες, οι χτυπημένοι, οι λεπτοί, οι σφυρατημένοι. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από εκεί. Τι απέμενε? Απέμενε σύνθεση να γίνει. Έγινε η σύνθεση. Το λέει ο Κικέρον. Η σύνθεση έγινε όχι μόνο από τον δάσκαλο του Κικέρονα στον Ποσειδόνιο, αλλά από τον Αρχιμίδη, πάλι τρίτος αιώνας π.Χ. Ο Κικέρον περιγράφει με λεπτομέρειες πως ένα από τα κατασκευάσματα του Αρχιμίδους ήταν και ένα πλανητάριο όπου παρενιστανόταν η κίνηση 5 ουρανίων σωμάτων με μία απλή στροφή του χεριού του. Και μάλιστα διευκρινίζει ότι μπορεί μεν η στροφή να γινόταν, αλλά τα ουράνια σώματα κινούνταν με διαφορετικές ταχύτητες. Το οποίο σημαίνει ότι ήταν ο οργανισμός, το όργανο αυτό, δούλευε με γρανάζια. Το ενδιαφέρον για τον υπολογιστή των αντικυθύρων παραμένει αμείωτο στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Και έτσι το 2005 μια ομάδα ερευνητών προερχόμενη από τα πανεπιστήμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Κάρντιφ της Ουαλίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ξεκινάει μια νέα έρευνα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Με χρήση αξονικού τομογράφου και τρισδιάστατου ψηφιακού φωτογράφου, ο μηχανισμός θα σαρωθεί ξανά, ενώ ο εντοπισμός άγνωστων θραυσμάτων του μηχανισμού στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου θα δώσει νέο υλικό στην έρευνα. Ανέβηκα στη Χαλκοθήκη του Μουσείου. Η Χαλκοθήκη είναι ο χώρος της αποθήκευσης των θραυσμάτων των Χάλκινων και στη θέση που ήταν τα αντικύθυρα εντόπισε τα θραύματα πραγματικά του Price. Συντακτοποίηση των θραυσμάτων, τα οποία έπρεπε βέβαια να περιγραφούν, να πάρουν αριθμούς, γιατί δεν υπήρχαν, για να μπορεί να συνεχιστεί η έρευνα. Ξαφνικά είδα ένα θραύσμα το οποίο ήταν διαστάσεων περίπου 9,5 με 7 εκατοστά, το οποίο δεν περιγράφεται πουθενά και έφερε πάνω μικροοργανισμούς από τη θάλασσα. Ήταν δηλαδή ακριβώς όπως το ανέσυραν οι δίτες του 1901. Υποψιάστηκα ότι πρόκειται για ένα καινούριο θραύσμα, το οποίο ονόμασα και θραύσμα F, δεδομένου ότι στη μία άκρη του έφερε ένα μικρό τμήμα ξύλου. Και εμείς ξέρουμε ότι ο μηχανισμός ήταν τοποθετημένο σε μία ξύλινη θήκη. Πράγματι, το έστειλα στο αρχημείο του μουσείου και φάνηκε, χωρίς να το πειράξουμε καθόλου, φάνηκαν ότι υπήρχαν κλίμακες. Βέβαια, αργότερα, όπως θα πούμε στη συνέχεια της έρευνας, το F αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντικό, διότι είχε και επιγραφές και ήταν το ακραίο πίσω τμήμα του μηχανισμού. Μας έδινε δηλαδή το όριο του μηχανισμού. Οι μελετητές θα καταφέρουν να διαβάσουν πάνω από 1500 στοιχεία από τις επιγραφές. Το μπροστινό μέρος διέθετε όργανα σχετικά με τον ηλιακό κύκλο, τις φάσεις της Σελήνης και τον ζωδιακό κύκλο. Το πίσω μέρος διέθετε όργανα μέτρησης που σχετίζονταν με στοιχεία της κίνησης ουράνιων σωμάτων, τη σχέση τους με το χρόνο τέλεσης των Ολυμπιάδων, αλλά και άλλων πανελλήνιων αγώνων, όπως τα Πίθια, τα Νέμεα, τα Ίσθμια και τα Νάια. Στον μηχανισμό φαίνεται ακόμα να προβλέπονται οι εκλείψεις του ηλίου και της Σελήνης. Ο μηχανισμός πλέον χαρακτηρίζεται ως αναλογικός υπολογιστής μαθηματικών και αστρονομικών δεδομένων, εξαιρετικά πολύπλοκος και ακριβής. Είναι ο πρώτος γνωστός υπολογιστής της ιστορίας και οι διαβαθμισμένοι πίνακες του είναι οι πρώτοι που εμφανίζουν επιστημονικές ενδείξεις. Φορέας μιας συμπυκνωμένης γνώσης της αστρονομίας των αρχαίων Ελλήνων, ο μηχανισμός θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα αρχαία τεχνουργήματα που έχουν ανακαλυφθεί έως σήμερα. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο χώρο των Χάλκινων αντικειμένων του όπου βρισκόμαστε, εκτίθενται τρία κομμάτια του υπολογιστή των αντικυθύρων και η σύγχρονη ανακατασκευή του. Προσπαθώντας να βρούμε τη συνέχεια της παράδοσης της τεχνολογίας παρόμοιων συσκευών, θα σταματήσουμε στο βυζαντινό ηλιακό ημερολόγιο του 5ου αιώνα, ενός απλούστερου μηχανισμού με γρανάζια που βρέθηκε στο Λίβανο και σήμερα βρίσκεται στην Οξφόρδη. Μια απόδειξη ότι οι θετικές επιστήμες συνέχισαν να υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Η συνέχεια δίνεται στο έργο και στους πειραματισμούς Αράβων σοφών που ασχολήθηκαν με το έργο των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών. Και τέλος, φτάνουμε στον 18ο και 19ο αιώνα με την ανάπτυξη και εξέλιξη αυτού του είδους των μηχανισμών και την εφαρμογή τους στην ευρωπαϊκή ορολογοποιία. Στην αρχαιολογία η φαντασία συνήθως είναι εκείνη που καλπάζει, ενώ η πραγματικότητα είναι πιο πεζή, πιο προσγειωμένη. Στην περίπτωση όμως του υπολογιστή των αντικυθύρων, η πραγματικότητα ξεπερνάει και την πιο τρελή φαντασία.